Απεσιόδοξα τα μηνύματα σε τοπικό επίπεδο για τις επαγγελματοβιοτέχνες. Η κρίση έχει αντίκτυπο και στους τζίρους των επιχειρήσεων και ορατός είναι ο κίνδυνος λουκέτων. Έχουμε άσχημα μηνύματα. Όταν μιλάμε με τους επιχειρηματίες, δεν βλέπουν κάποιο φως. Υπάρχει φόβος ότι το επόμενο διάστημα τα μαγαζιά τους θα τα έχουν απλά ανοιχτά, χωρίς πελάτες. Γιατί όταν βάζουμε τώρα ότι κάποιοι από αυτούς θα προτιμούσαν να είναι και κλειστοί για να έχουν όσο μπορεί λιγότερο κόστος. Θα δούμε. Ελπίζουμε για το καλύτερο πάντως. Υπάρχουν φόβοι για λουκέτα το επόμενο διάστημα από το καλοκαίρι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο τότε. Λουκέτα σίγουρα έχουμε συνεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια κάθε μέρα που περνάει υπάρχει και ένα λουκέτο. Και όταν τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες δεν υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει και επιχειρηματικότητα. Εκείνο που παρατηρείτε είναι η οικονομική ασφυξία σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομική ασφυξία υπάρχει και από ό,τι φαίνεται, αν δεν πάρει δραστικά μέτρα η κυβέρνηση, θα γίνει ακόμα χειρότερη. Αν είδατε την προηγούμενη τη 6 του μήνα που είχαμε και τις κινητοποιήσεις, ο κόσμος, ειδικά στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα βέβαια έγινε, ειδικά στην Πάτρα έδωσε ένα δυναμικό παρόν που έδειξε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Και ήταν μέσα, δεν ήταν μόνο οι επιχειρηματίες, ήταν οι απλοί πολίτες, γιατί και αυτοί έχουν το πρόβλημα και όταν έχουν πρόβλημα οι απλοί πολίτες δεν έχουν δουλειά οι επιχειρήσεις μας. Κινδυνεύει η βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας. Τι βλέπετε από εδώ και στο εξής? Η ελληνική βιοτεχνία έχει, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει όπως πάει τα επόμενα χρόνια. Οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τη βιοτεχνία. Όσο για το Πάσχα, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία μήπως κινηθεί η αγορά. Με την ενέργεια να δώσει μια σοβαρή βοήθεια και όχι μήμετρα, αυτό που έχει κάνει, να μειώσει το φόρο, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, να δει τι θα κάνει με τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ξεφύγει αυτοί, πραγματικά έχουν ξεφύγει, να ανοίξει τα εργοστάσια Λιγνίτη και όταν ακούμε ότι θα κάνει, λέει, τα εργοστάσια που δουλεύουν με φυσικό αέριο να τα δουλέψει με πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι λογικό για μας, γιατί πάλι το κόστος πάλι εκεί θα είναι υψηλό. Εσείς έχετε ελπίδες για τον Πάσχα πάντως, τι βλέπετε? Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και ελπίζω ότι κάτι θα γίνει.